Λοιπόν, κύριε Ρώμα, θέλω να μου πείτε, είμαι ο Χάρης Ρώμας και ό,τι θέλετε εσείς. Είμαι ο Χάρης Ρώμας και ό,τι θέλετε εσείς. Φάνταστο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ρώμα που είστε εδώ, στην Μπούκλα 99, που θα γίνετε φαν από εδώ και πέρα. Μπορεί να μην ήσασταν μέχρι στιγμής. Θα σου πω την αλήθεια. Είναι φαν της δικής σου μπούκλας. Είναι κάτι άλλες μπούκλες που δεν θέλω ούτε να τις βλέπω. Ωραία. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μεγάλη. Ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομπλιμάν. Θέλω να σας ρωτήσω πώς είστε αυτή την περίοδο ψυχολογικά. Είμαι πάρα πολύ καλά. Είστε καλά? Ναι, ενώ θα φανταζόταν κανείς, επειδή είναι προεκλογική περίοδος και είναι, πάντα είναι δύσκολο όταν είσαι σε μια τέτοια ένταση και τέτοια αντιπαλότητα, γιατί πρόκειται για σκληρή αντιπαλότητα. Ισχύει. Ότι θα είναι πολύ μεγάλο το στρεσάρισμα. Έτσι φανταζόμουν και εγώ. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει, όμως είμαι το είδος του ανθρώπου που το στρεσάρισμα με θρέφει. Αλήθεια? Δηλαδή ανθίζετε κάτω από πίεση? Ναι. Αλήθεια? Ναι. Και δεν κάνετε κάποιο ξέσπασμα κάποια στιγμή? Κάνω. Α, και μετά όλα καλά? Μετά όλα καλά, όπως ακριβώς το λες. Ωραία, δηλαδή παρόλο που είναι στρεσογόνος περίοδος, είστε καλά? Είμαι πολύ καλά, γιατί πρώτα απ' όλα αισθάνομαι πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Ωραία, θέλω να πείτε, γιατί εδώ ο κόσμος της Μπούκλας, έχουμε διάφορους που είναι και στο εξωτερικό, είναι και στην Ελλάδα. Γιατί είναι στρεσογόνος αυτή η περίοδος για εσάς? Γιατί, πού κατεβαίνετε? Κατεβαίνω στο Χαλάνδρι, ως υποψήφιος δήμαρχος Χαλανδρίου. Μέχρι πριν από λίγο ήμουν αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού και αθλητισμού της περιφέρειας Αττικής, εκλεγμένος πριν από 4 χρόνια με τον Γιώργο Πατούλη, ο οποίος ήταν συμφοιτητής μου στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είμαστε στο ίδιο έτος. Στο ίδιο έτος και. Βεβαίως, και ίδια ηλικία. Και έτσι ξεκίνησε και η πολιτική μου καριέρα από μια παράκληση του Γιώργου, όταν ήθελε να κάνει το πέρασμα, το άλμα μάλλον, από δήμαρχο Σαμαρουσίου σε περιφερειάρχη. Τότε μάλλον στην πραγματικότητα ήθελε πρώτα να γίνει, είχε στο μυαλό του να γίνει δήμαρχος Αθηναίων, mm-hmm. και έγινε μετά η μεταστροφή, mm-hmm. και αποφάσισε, τέλος πάντων, αποφασίσανε πολύ μαζί φαντάζομαι, να στραφεί στην περιφέρεια, να βάλει υποψηφιότητα στην περιφέρεια, όπου πρέπει να πω ότι βγήκε και πανηγυρικά ο Πατούλης τότε, για να μην, ξέρεις, επειδή υπάρχει όλη αυτή η ιστορία πλέον με τον Γιώργο, με το μοιραίο ζεμπέκικο, με, το, ναι, ναι, βέβαια, το με την αποκαθήλωση, γιατί μιλάμε για μια αποκαθήλωση ουσιαστικά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν κάνει τη δική τους ιστορία, είτε τους συμπαθούμε είτε δεν τους συμπαθεί κάποιος από τους ακροατές σου αυτή τη στιγμή, τους θεατές σου αυτή τη στιγμή. Ο Πατούλης όταν έβαλε υποψηφιότητα στην περιφέρεια πήρε περισσότερους ψήφους και από τον Μπακογιάννη στο Δήμο της Αθήνας, mm-hmm. που όπως για το κάνεις είναι ένα προβεβλημένο όνομα, Μπακογιάννης, είναι της οικογένειας. Είναι της γνωστής οικογένειας. Κρίνοντας όμως 4 χρόνια μετά, εσείς πιστεύετε ότι ήταν επαρκής η δουλειά του ως περιφερειάρχης Αττικής? Ναι, κρίνω ότι ήταν επαρκής η δουλειά του από αυτά τα πράγματα που ξέρω εγώ ο ίδιος. Δηλαδή, αν κάποιος έχει να μου προτάσει κάποια γεγονότα τα οποία δεν γνωρίζω, που μπορεί να τον αποκαθιλώνουν πραγματικά στα μάτια και στα δικά μου μάτια, ακόμη που είμαι φίλος του, τότε θα το αποδεχθώ αν είναι αποδεδειγμένα. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι έγινε πάρα πολύ μεγάλο έργο στην περιφέρεια αυτά τα 4 χρόνια. Σε όλους τους τομείς που παρακολουθούσα σαν περιφερειακός σύμβουλος και αντιπεριφερειάρχης, mm-hmm. και στο δικό μου κομμάτι που μπορώ να μιλήσω και περισσότερο, δηλαδή το κομμάτι, το τμήμα του πολιτισμού, κατατέθηκε ένα έργο που έχει ισχυρό αποτύπωμα. Και αυτό έγινε με τη συνένεση του Γιώργου φυσικά, ήταν δικές μου ιδέες πολλά, αλλά το να έχεις έναν άνθρωπο που είναι επικεφαλής και να πιστεύει πάρα πολύ στην κεντρική ιδέα πρώτα απ' όλα, που ήταν ότι ο πολιτισμός πρέπει να είναι η ραχοκοκαλιά μιας υγιούς κοινωνίας, να το ενστερνιστεί και να το στηρίξει, mm-hmm. και όταν λέμε στηρίζω και με αποφάσεις γενναίες, ούτως ώστε το 1 εκατομμύριο που έδινε περίπου
Σκάρτο, η διοίκηση της Ρένας Δούρου για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό μέχρι τότε, και παλιότερα η διοίκηση της Γουρού 300.000 ας πούμε, έγινε για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό που ήμουν υπεύθυνος 6 εκατομμύρια. Αυτό όχι γιατί περισσεύανε τα χρήματα και είμαστε πλούσιοι. Και φυσικά εγώ δεν έγινα πιο πλούσιος, έγινα πιο φτωχός, γιατί σαν καλλιτέχνης έβγαζα περισσότερα χρήματα όταν, σαν δημιουργός. Είναι λίγοι οι καλλιτέχνες που βγάζουν χρήματα, αλλά εγώ είχα την τύχη να είμαι ένας από αυτούς που, επειδή ήμουν και δημιουργός μαζί και τα πνευματικά δικαιώματα, βλέπετε τι γίνεται με τον Κωνσταντίνο και Ελένης που μπήκε και στα ρεκόρ, World Record Guinness. Guinness. Ναι, ναι, ναι. Οπότε δεν είναι ότι το έκανα για τα χρήματα και, δεν, και φυσικά δεν παίρνω μίζες. Γιατί και αυτές οι ιστορίες ακούγονται και ξέρω τι γίνονται. Εξακολουθούν να γίνονται. Βεβαίως. Βεβαίως. Ναι. Αλλά, εγώ δεν το έζησα ο ίδιος, εννοείται. Αλλιώς okay. δεν θα αναφερόμουν σε αυτό το θέμα. Ωραία. Και έτσι κάτι που δεν έχω δει και σε άλλα τμήματα χειροπιαστά. Ναι, ναι, μπορεί. Και γενικά στην πολιτική ζωή το ξέρουμε και εμφανίζεται κατά διαστήματα και όλοι υποψιάζονται, γι' αυτό και δεν τα πάνε και καλά ο κόσμος με τους πολιτικούς. Γιατί αφενός δυσπιστούν σε σχέση με, με τις προθέσεις τους και καλά κάνουν. Γιατί ένα μεγάλο μέρος πράγματι θέλουν καρέκλα, εξουσία, χρήμα, τελεία, τίποτα άλλο. Και εγώ σοκαρίστηκα με αυτό. Αλλά αδικείται και ένα άλλο μέρος, το οποίο πραγματικά θέλει να προσφέρει στο κοινό καλό. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, επειδή το κάνω και σε μεγαλύτερη ηλικία, αποφάσισα να το κάνω μετά από μια καριέρα πετυχημένη, δεν έχω, ξέρεις, κάποια άλλη επιδίωξη παρά μόνο να δημιουργήσω ένα έργο, να αναμορφώσω στην προκειμένη περίπτωση τώρα το Χαλάνδρι με ένα τέτοιο τρόπο που να αισθάνομαι περήφανος. Δηλαδή, στη διάρκεια την υπόλοιπη ζωή μου, να αισθάνομαι περήφανος για αυτή την κατάθεση. Αυτό ήταν μια από την ερώτηση που ήθελα να σας κάνω. Δηλαδή, τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να αφήσετε το καλλιτεχνικό στερέωμα, ή θα το κάνετε παράλληλα, θα ξαναδημιουργήσετε για να πάτε στην πολιτική, αλλά νομίζω μου το απαντήσατε. Θέλετε να μην είναι δύσκολο κάτι. Να το κάνω παράλληλα πια. Και γι' αυτό πρόκειται για μια θυσία που είναι αρκετά μεγάλη. Γιατί εγώ αγάπησα τη δουλειά μου, ξεκίνησα από ιατρική. Πέρασα στο αυτό που ήθελα να κάνω πάντα, στο θέατρο και στην πορεία στην τηλεόραση. Έγινα στάρ της τηλεόρασης τουλάχιστον, αλλά και πρωταγωνιστής και θειασάρχης του θέατρου. Έμαθα να διοικώ ομάδες, γιατί αυτός ήταν ο χαρακτήρας μου και αυτό με βοήθησε και στο πολιτικό μου βήμα. Γιατί και εδώ καλείσαι να οργανώσεις ομάδες. Ναι. Ηγέτης. Σε ευχαριστώ που το λες, γιατί άμα το πω εγώ θα φαίνεται υπερφύαλο, αλλά στην πραγματικότητα κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται με αυτή την ικανότητα που είτε οργανώνεται σωστά και αποδίδει, είτε δεν οργανώνεται σωστά και καταστρέφει. Ισχύει. Ένας καλός ηγέτης χρειάζεται παντού. Δηλαδή, καταλαβαίνω την αρνητική χρειά που μπορεί να του δώσουν κάποιοι για σε αυτή τη λέξη, αλλά πώς θα πεις ιδάλλως έναν αρχηγό? Η αρνητική χρειά είναι αρμόζουσα περισσότερο στις κακές προθέσεις. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει ηγετικές φιλοδοξίες δεν είναι απαραίτητα κακός. Μάλλον είναι και καλό. Μπορεί να είναι, γιατί κάποιοι γεννιούνται με αυτές τις ικανότητες. Το θέμα είναι πόσο πολύ προς ίδιον συμφέρον αυτές οι ικανότητες καταλήγουν, ακόμη και αν οι προθέσεις είναι καλές στην αρχή, και πόσο όχι. Έχουμε δει πολλά παραδείγματα και μεγάλων ηγετών στην Ελλάδα, για τους οποίους δεν θα αναφερθώ, γιατί θα γίνω μετά ανίερος, που τέλος πάντων το ρίξανε στις γκόμενες και στα τσιφτετέλια και στα ζεμπέκικα. Για να είμαστε πιο οργανωμένοι. Εντός κλίματος. Είναι η εξουσία διαφθείρει. Τρελαίνεσαι κάποια στιγμή. Τρελαίνεσαι, σε χαϊδεύουν όλοι. Και το Γιώργο, το Σούσα. Είμαι ο μόνος που τον έλεγε Γιώργο και φώναζε. Που μαλώναμε. Α, κατάλαβα. Ο μόνος. Γιατί τον ήξερα από τότε και γιατί αισθανόμουν αυτοπεποίθηση σαν χάρη Ρώμα, αυτόνομη προσωπικότητα. Δεν είχα την ανάγκη, κύριε Περιφερειάρχα μου, κύριε Περιφερειάρχα μου. Και τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που με την πρώτη στραβή γυρίσανε την πλάτη τους και βγάλανε φωτογραφίες με τον Χαρδαλιά, με την πρώτη ώρα, όχι με την πρώτη μέρα. Είναι υλικοφιλής πολιτικής, νομίζω ότι αυτά είναι... Όχι, είναι άνθρωποι που έχουν χαμηλό ανάστημα. Το καταλαβαίνω, αλλά στην πολιτική, ειδικά στην πολιτική ζωή της χώρας, ειδικά δεν στην πολιτική άνθρωποι... ζωή της χώρας, κάποιοι άνθρωποι πρέπει να αποδεικνύουν το πολιτικό τους ύψος σε εισαγωγικά. Εγώ συμφωνώ 100%. Θέλω να σας ρωτήσω, 4 χρόνια πόσα πέρασαν που ήσασταν... 4. 4 χρόνια. Ποια ήταν τα 3 πράγματα που καταφέρετε να κάνετε? Λοιπόν, το έργο σας. Πρώτα απ' όλα έκανα το φεστιβάλ της Περιφέρειας Αττικής που δεν υπήρχε πριν. Ωραία. Στο θέατρο Κατίνα Παξινού που το ανακαινήσαμε και είναι μια κούκλα για 1.000 άτομα, στο Αττικό Άλσος. Αυτό το έκανα αποκλειστικά εγώ.
Και το οργανώσαμε με ένα τέλειο τρόπο, με εισιτήρια κρατήσεις από την Ticket Services. Δηλαδή, δεν ξέρω αν επιτρέπεται να τα λέμε αυτά. Ελπίζω, δεν έχουμε κανένα χορηγό. Δεν πρέπει να θεσμόσει, είμαστε. Α, πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πάντως, την κάναμε πολύ καλά τη δουλειά. Κάναμε πολύ κόσμο έτσι, ευτυχισμένο και κάναμε και πολλούς καλλιτέχνες ευτυχισμένους. Γιατί εγώ έδωσα δουλειά στους καλλιτέχνες και μέσα στην πανδημία. Ήμουν δηλαδή ο πρώτος που κατάφερε να κλείσει και δουλειές σε πάρα πολλές σε συναυλίες και σε θεατρικές παραστάσεις και να τις προσφέρουμε δωρεάν στον κόσμο. Πράγμα το οποίο πρέπει να πω ότι μεγάλη μερίδα των καλλιτεχνών μου το αναγνωρίζει και αυτό είναι συγκινητικό, γιατί οι άνθρωποι είναι γνωστό ότι και αχάριστοι είμαστε και ξεχνάμε γρήγορα. Πάντως το ακούω και χθες που είχα μια ομιλία, ξαφνικά μια υποψήφια σύμβουλος λέει: θέλω να πω κάτι για τον κύριο Ρώμα, επειδή έχω πολλούς φίλους καλλιτέχνες, τον ευγνωμονούν, γιατί πράγματι στα δύο χρόνια της πανδημίας προσπάθησε μέσω της περιφέρειας και να διοχετεύσει πολιτισμό στον κόσμο τις στιγμές που γινόταν. Που θα μπορούσε να γίνει, που ήταν. Ανοίγαμε, κλείναμε. Ναι. Ειδικά η τέχνη χτυπήθηκε πολύ, ίσχυε αυτό. Πάντως, κάναμε τα live streaming. Ήμουν ο πρώτος που έκανε τα live streaming και τότε τα αριστερά κυρίως κόμματα, οι αριστερές παρατάξεις, με λιδωρήσανε με τον ισχυρότερο τρόπο τι κρύβεται πίσω από αυτό, ποιοι θα βγάλουν λεφτά, ποιοι θα βγάλουν μίζες, για να το μιμηθούν στο τέλος όλοι, γιατί είδαν ότι τα ψηφαλάκια είναι πολλά, ότι ξαφνικά γίνεσαι αγαπητός σε μια μεγάλη μερίδα του κόσμου, που τους παρέχεις στη μοναξιά και στην κλεισούρα μια διέξοδο. Ωραία. Άρα είχαμε το φεστιβάλ. Το στήσιμο το live stream. Αυτό είναι το ένα λοιπόν. Ωραία, ναι. Το ένα είναι αυτό. Ένα. Ναι. Και βάζω και το live stream μέσα. Το δεύτερο είναι ότι βρήκαμε σε ένα βαθύ σκοτεινό σιρτάρι. Βαθύ σκοτεινό σιρτάρι. Ένα παραπεταμένο σχέδιο για το παράρτημα του Οδείου Αθηνών. Για τη Νέα Πτέρυγα. Mm-hmm. Αυτό, επειδή είχε πολλές ενστάσεις, ήταν παρετημένο. Ήταν όμως η αρχιτέκτον που είχε δουλέψει το σχέδιο, ήταν πάνω στις βασικές αρχές του Δεσποτόπουλου που έχει κάνει αυτό το αριστούργημα. Το Οδείο Αθηνών, έρχονται αρχιτέκτονες από όλα τα μέρη του κόσμου για να δουν αυτό το περίεργο, έτσι δωρικό και λιτό, αλλά πολύ ογκώδες κτίριο και κτηριακά έτσι, υποκατασκευές παντού. Και πάνω σε αυτό το σχέδιο είχε δουλέψει και αυτή η κοπέλα. Τέλος πάντων, συναντηθήκαμε. Mm-hmm. Έπεισα τον Πατούλη ότι αυτό πρέπει να γίνει. Μου λέει, πάμε τόσες ενστάσεις και πώς θα γίνει, και εκατομμύρια φυσικά, με αποκλειστική χρηματοδότηση της περιφέρειας Αττικής. Και έγινε. Το πρόφτασα και τα γένειά του δηλαδή. Okay. Ναι, μέσα σε αυτή την τετραετία έγινε το κτίριο, η Νέα Πτέρυγα, που έχει και τη βασική θεατρική αίθουσα Δεσποτόπουλος, αλλά και ένα black box και ένα πάρα πολύ ωραίο φουαγέ, που και τώρα έχει και έσοδα το Δίο Αθηνών, γιατί νοικιάζονται αυτά κάθε μέρα. Είναι τόσο ωραία η χώρα που νοικιάζονται κάθε μέρα. Και το κυριότερο, υπάρχει ένα πολιτιστικό κληροδότημα. Ένα δώρο, θα έλεγα, για τις επόμενες γενιές, γιατί αυτό θα μείνει φυσικά. Βέβαια θα μείνει. Και να πούμε ότι η περιφέρεια, δεν λέω ότι σε αυτό εμπλέκομαι εγώ, αλλά ο Γιώργος κατευθείαν βρήκε τη συμφωνία για να μπορέσει, με το που ξεκινήσαμε τη διαδρομή μας στην περιφέρεια Αττικής, για την Εθνική Πινακοθήκη. Και ένα πολύ μεγάλο ποσό, πολλά εκατομμύρια, μιλάμε πάνω από 35. Πολλά εκατομμύρια, ναι, όντως. Δοθήκανε για αυτό το συγκλονιστικό κτίριο, το οποίο οφείλει να έχει μια πολιτισμένη χώρα, μια μεγάλη εθνική πινακοθήκη με όλες τις προδιαγραφές. Ισχύει, είναι ναι, τρομερό. Και έτσι εκτός, δηλαδή ήμασταν χρηματοδότες και σε αυτό. Το τρίτο που έκανα εγώ, και δεν έχει τελειώσει ακόμα βέβαια, και εγώ ήδη έχω παραιτηθεί για να τρέξω την προεκλογική μου στο Χαλάνδη, δεν ξέρω αν στο είπα, θα γίνω δήμαρχος. Ναι, θέλω μετά να ρωτήσω και κάτι πάνω που σίγουρα σας ρωτάνε, αλλά πείτε μου το τρίτο και το τρίτο είναι ότι. Και από προσωπική ευαισθησία και από αγάπη για την Αναφόνσου τρέξαμε την καινούρια πτέρυγα του σπιτιού του ηθοποιού. Η Φόνσου έχει αφιερώσει τη ζωή της αυτό και όπως την άκουσα μια μέρα που ήρθε στο γραφείο
για να ψάξει να βρει και εμένα αλλά και τον Πατούλη, είπε θα πεθάνω και το θέατρο και αυτή η πτέρυγα δεν θα έχει γίνει ποτέ. Δεν ξέρω, δεν θέλω να τη βλέπω από ψηλά, θέλω να τη δω και από εδώ. Και αυτό είναι να και γίνει. Τότε το σκέφτηκα εκείνη την ημέρα και λέω όχι, θέλω και εγώ να προφτάσει η Άννα που εύχομαι να ζήσει πάνω από 100 χρόνια, 200 όσα θέλει και όσα μπορεί, την έχω ικανή τη Φόνσου, και το τρέξαμε και θα γίνει. Θα γίνει. Και έτσι αυτή η νέα πτέρυγα θα φιλοξενεί νέους ηθοποιούς που δεν έχουν χρήματα, που έρχονται από την επαρχία και πρέπει κάπου να μένουν για να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Υπέροχο αυτό. Ναι. Ανατρίχιασα και μόνο που το είπαμε. Κύριε Ρώμα, σίγουρα σας έχουν ρωτήσει. Φανταζόσασταν ποτέ όταν παίζατε το δήμαρχο ότι θα κατεβαίνατε ως δήμαρχο στην Αθήνα? Όχι. Ποτέ? Όχι. Καθόλου. Δεν είχατε οραματιστεί ποτέ τον εαυτό σας στα κοινά? Δεν ξέρω τώρα αν σε κάποιο όνειρο το είχα δει και το ξέχασα μετά, αλλά όχι. Ο δήμαρχος δηλαδή που θα δούμε στο Χαλάνδρι, εγώ δεν ψηφίζω να πω στο κοινό εδώ πέρα, εγώ είμαι πολίτης της Έδεσας, είμαι εγώ από τα Βόρεια. Ναι, και όπως σου είπα πριν που πρώτα συναντηθήκαμε, εσείς από την Έδεσα, αλλά εγώ είμαι καταράκτης ιδεών. Καταράκτης ιδεών. Και αυτές οι ιδέες θα πλημμυρίσουν το Χαλάνδρι του μέλλοντός μας. Μακάρι, έχω ρωτήσεις. Ο δήμαρχος που αν βγει στο Χαλάνδρι θα είναι στυλ Πόποτα ή πιο φιλελεύθερος προοδευτικός? Θα είναι φιλελεύθερος προοδευτικός 100%. Κόντρα ρόλος. Ο Πόποτας ήταν ένας ρόλος πολύ πετυχημένος φυσικά, γι' αυτό παίζεται ακόμη και με πολύ μεγάλη επιτυχία και παίρνουμε και πνευματικά δικαιώματα. Εννοείται. Αλλά πράγματα τα οποία έλεγε ο Περίανδρος Πόποτας και τώρα λιδωρήθηκαν κιόλας, άλλοτε με ένα πιο ευγενικό χιουμοριστικό τρόπο όπως ήταν αναμενόμενο και άλλα με έναν τρόπο σκοπτικό έως και επιθετικό όπως είναι αναμενόμενο. Δηλαδή Πόποτα γίνεται στο Κολοκοτρονίτσι, τάξεις και ηθική, βάλτα εκεί που ξέρεις, τέτοιες χοντράδες. Ναι. Ξέρω εγώ, εμπρός πίσω. Ναι. Ο πισοδρομικός πάντα συνέχισε. Κατάλαβα. Αυτά από αυτούς που έχουν λόγο να με φοβούνται και κάνουν πολύ καλά. γιατί είμαι αποφασισμένος, ήρθα για να μείνω. Και πολύ καλά κάνετε. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο πριν πάω. Να σου πω ότι αυτά τα συνθήματα θα μπορούσαν να έχουν και εντελώς θετικό πρόσημο. Γιατί όταν έλεγε ο Πόποτας τάξη και ηθική, άσχετα με την υπερβολή που έχει η κωμωδία, γιατί είναι για να κάνει την υπέρβαση και να γελάει ο κόσμος, ξέρεις κάποιον που να θέλει οπωσδήποτε ας πούμε αταξία ή αλλιώς αναρχία στο δήμο του, στο σπίτι του απ' έξω? Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι λίγοι, ναι, αλλά οι περισσότεροι δεν θέλουν αταξία. Οι περισσότεροι δεν θέλουν ούτε αταξία ούτε αναρχία. Ακόμη για να ακούγεται εγωιτευτικό σαν ιδέα. Είναι εγωιτευτικό σαν ιδέα, ναι, τοπικό αλλά πολύ. Όταν καίγεται το σπίτι σου δεν είναι εγωιτευτικό σαν ιδέα. Ισχύει και αυτό. Ναι. Και η ηθική με την έννοια, ανάλογα πώς την προσδιορίζει ο καθένας, αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχουν κάποιοι ηθικοί κανόνες. Αλλιώς δεν μπορεί να ισχύσει η συνύπαρξη των ανθρώπων. Ναι. Βέβαια, εντάξει, ο ηθικός κώδικας όντως είναι διαφορετικός για τον καθένα. Μπορεί να αλλάζει ο ηθικός κώδικας, αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχει και ηθικός κώδικας. Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Ναι. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν πριν πάω στο Δήμο Χαλανδρίου, που το έχω επισκεφτεί και το Χαλάνδρι, παρόλο που είμαι 2 χρόνια κοντά στην Αθήνα, λίγο εγώ Θεσσαλονίκη ήμουνα. Αλήθεια? Ναι, 6 χρόνια μου Θεσσαλονίκη, εκεί σπούδασα. Νεφέλη, τώρα θα έρχεσαι συνέχεια στο Χαλάνδρι. Γιατί το Χαλάνδρι που ονειρευόμαστε εμείς να φτιάξουμε είναι ένα Χαλάνδρι που βασικός στόχος είναι η επισκεψιμότητα. Δηλαδή να πετύχουμε την επισκεψιμότητα απ' έξω, γιατί όλοι θα θέλουν να έρθουν σε αυτόν τον ωραίο Δήμο που γίνονται τόσα ωραία πράγματα. Μακάρι, το πρόβλημα, εγώ έτσι όπως το βλέπω στο Χαλάνδρι, που έχω έρθει 3-4 φορές, ας πούμε, που μου αρέσει πάρα πολύ να βγαίνω, έχει πολύ ωραία μαγαζιά. Δεν ξέρω αν τα παιδιά πίσω από την κάμερα είναι το Χαλάνδρι εδώ πέρα. Έχει πρόβλημα με τα παρκαρισμένα. Με το πάρκινγκ. Ναι, αυτό το πράγμα για να βρεις πάρκινγκ στο Χαλάνδρι πρέπει να κάνεις μια αίτηση. Λοιπόν, θα σου πω. Τι θα κάνετε, αφού πήγαμε εκεί, τι θα κάνετε με το πάρκινγκ? Αυτό θέλω να σου πω ότι το είχα βάλει πρώτο στο πρόγραμμα στις αυτές τις 21. 20 και 1 σημεία θέσεις. Αυτό το είχα βάλει πρώτο. Γιατί πράγματι κάνοντας μια δημοσκόπηση για να δω πού βρίσκομαι κι εγώ, βρέμεθε. Με θέλουνε, δεν με θέλουνε. Και νομίζω ότι δεν έχει νόημα τώρα, ξέρεις, να υπέρομαι, αλλά νομίζω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Μακάρι. Εγώ στηρίζω και ας μην ψηφίζω στο Χαλάνδρι. Ευχαριστώ, Νεφέλη. Ναι, αισθάνομαι καλά. Έκανα λοιπόν, ξέρεις, κάποιες δημοσκοπήσεις για να δω πού βρίσκομαι και έτσι έμαθα περισσότερο από αυτό το πού βρίσκομαι και πόσο πολύ, ξέρεις, με πιστεύουν σαν πολιτικό. Αυτό ήταν και το μεγάλο στοίχημα. Έναν αγαπητό καλλιτέχνη, ο οποίος έχει
καταφέρει να πείσει σαν καλλιτέχνη με κάθε τρόπο και έφτασε, ξέρω εγώ, η ηλικία να μου λένε όλοι respect. Πρέπει να πείσει για κάτι καινούριο πια. Ισχύει, τώρα είναι άλλο challenge, είναι κάτι, ναι, πιο δύσκολο. Και το έκανα μέσα από την περιφέρεια, προσπάθησα να έχω αποτύπωμα έργου για να μπορεί να καταλάβει και ο άλλος ποιες είναι οι ικανότητές σου και σε αυτό το τομέα. Να πούμε όμως ότι όταν έχεις τις ικανότητες σε κάποιο τομέα, είναι πολύ πιθανόν να έχεις αυτού του είδους το χαρακτήρα που να μπορεί να τα καταφέρει και σε κάποιο άλλο τομέα. Το πιστεύω και με ένα όνειρό μου είναι η πολιτική. Εγώ ευρωβουλευτής θέλω να γίνω, αλλά εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο. Σου το εύχομαι, κορίτσι. Ευχαριστώ μου. Πάρα πολύ. Μακάρι. Ωραία. Πείτε μου για το πάρκινγκ. Το πάρκινγκ, λοιπόν, είδα και από τις δημοσκοπήσεις, επειδή μια ερώτηση ήταν ποια θεωρείται είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα, το βάζανε πρώτο. Μα δεν γίνεται. Και τους δρόμους δεύτερους. Κοίταξε, γίνεται, γιατί αν ξέρεις ότι υπάρχουν χρόνιες παθογένειες στο Γαλάνδρι, όπως η Ρωμά, ο καταβλισμός, που είναι εκεί εν μέσω αστικού ιστού, ένας καταβλισμός και υγειονομική βόμβα, όπως το Πεύκο Πολίτη, δηλαδή 1.300 στρέμματα που ήταν εκτός σχεδίου πόλεως. Και καταφέραμε, και δείχνω τον εαυτό μου γι' αυτό, τα τελευταία 2 χρόνια που ήρθαν και μου είπανε βοηθήστε. Μπήκαν στο κτηνοδολόγιο. Είναι 65 χρόνια από τους παππούδες μας κάποιοι. Μπήκανε στο σχέδιο πόλεως. Τα βάλατε στο σχέδιο πόλεως. Τα βάλαμε στο σχέδιο πόλεως, κάνοντας καθημερινή όχληση σε φορείς και ψάχνοντας μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας τους κατάλληλους ανθρώπους που έπρεπε να κατανοήσουν, να καταλάβουν το κοινωνικό πρόβλημα και βέβαια να είναι και σωστές οι μελέτες για να μπορούν να περαστούν. Είμαι περήφανος γι' αυτό. Έχω ήδη δουλέψει για το Γαλάνδρι. Και παρότι δεν θέλουν να μου το αναγνωρίσουν οι διοικούσα, γιατί αλλιώς άμα μου το αναγνωρίσει, είναι σαν να λέει και τι κάναμε εμείς τόσα χρόνια, 9 χρόνια που είμαστε. Δεν ξέρω τι κάνανε. Πάντως αυτό δεν το κάνανε καλά. Και ξέρω πολύ καλά ότι δεν κάνανε καλά και τους Ρωμά. Μάλιστα μπορεί να βοηθήσανε στη γιγάντωση του προβλήματος. Αυτοί οι διοικούσα τώρα που λέμε. Και τους Ρωμά να φύγει ο καταβλισμός πού να πάει. Θα σου πω. Ναι. Η λογική δική μου πλέον, επειδή πράγματι το έχω πει, θα το ξαναπώ, δεν είναι αυτοί οι συμπολίτες μας να εξαρρωθούν. Δεν γίνεται. Πρέπει να μετεγκατασταθούν. Να βρεθεί λοιπόν το πρόγραμμα το οποίο θα το βρω. Γιατί έχω και με την περιφέρεια πλέον, πάρε δώσε, θα έχω για πάντα. Είναι μια δεύτερη οικογένεια για μένα η περιφέρεια. Με προγράμματα που θα ξεκινήσουν από την περιφέρεια και τις Βρυξέλλες, γιατί θεωρείται ευάλωτη η ομάδα και εκεί εκταμιεύονται χρήματα. Αν γίνει το σωστό αίτημα, θα προσπαθήσουν να γίνει μετεγκατάσταση χωριστά για τις οικογένειες σε διάφορα σπίτια τα οποία θα πληρώσουμε καλά, γιατί εύκολα δεν δίνει ο άλλος και το σπίτι του, δεν το νοικιάζει, σε ανθρώπους που έχουν άλλη λογική και άλλο πολιτισμό. Αλλά θα προσπαθήσουμε να πείσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα τέλος πάντων ενσωματωθούν. Άρα θα απορροφηθούν στον αστικό ιστό. Θα προσπαθήσουμε να τους απορροφήσουμε, όχι όλους μαζί, για να μην γίνονται καινούργια γκέτο. Mm-hmm. Αυτή είναι η δική μου λογική. Θα το ψάξω πολύ. Θα τους ακροβολήσω. Θα τους, με την καλή έννοια, δηλαδή, θα τους μετακατάσταση. Κάτσε ρε παιδί μου, θα φύγουν από τα ακάθαρτα νερά και από τα σκουπίδια που είναι παντού και θα πάνε σε ένα περιβάλλον ωραιότερο. Mm-hmm. Θέλουνε, δεν θέλουνε, θα πάνε, αλλά πρέπει να το θέλουν. Εγώ λέω θέλουνε, δεν θέλουνε, όσο και φαίνεται χοντρό. Είναι λίγο δύσκολο. 2 λεπτά. Τα σπίτια αυτά, τα χτήματα αυτά είναι καταπατημένα. Ναι, υπάρχει. Άρα ισχύει το θέλουνε, δεν θέλουνε. Κάποιοι άλλοι κλαίνε τις περιουσίες τους. Δεν μπορεί να θεωρείται ευάλωτη μια ομάδα εις βάρος των άλλων, τους οποίους έχουν σε εισαγωγικά εκμεταλλευτεί. Δεν μπορεί, δηλαδή, δεν μπορεί να κάνεις παραβατικές πράξεις και οι περίοικοι να είναι θύματα αυτών των παραβατικών πράξεων ή και άλλες περιοχές του Γαλανδρίου. Γιατί τότε δεν είναι ευάλωτη ομάδα αυτή η συγκεκριμένη φυλή, αλλά οι άλλοι που αναγκάζονται να γειτονεύουν μαζί τους. Ναι, καταλαβαίνω. Εγώ λοιπόν έχω το θάρρος και το λέω. Ναι. Άλλοι δεν το λένε και βάζουν και στα ψηφοδέλτια τους ρωμάκια αυτά για να δείξουν. Σου λέει ψηφαλάκια είναι. Εμένα δεν με νοιάζει αυτό, αγάπη μου. Εμένα με νοιάζει να έχω, ξέρεις, μια ολοκληρωμένη οπτική για το πώς θα λυθεί ένα πρόβλημα. Και όχι να πάρω ευκαιριακά κάποια ψηφαλάκια τώρα στις εκλογές. Μα άλλωστε δεν γίνεσαι έτσι πολιτικός κλάσεως. Το πιστεύω και σας τιμάει πάρα πολύ. Δεν μου έχετε πει όμως για το πάρκινγκ. Το πάρκινγκ, ναι. Δεν το αποφεύγω, αλλά είμαι, δεν σου πω ότι είμαι χήμαρος, έδεσα. Είστε χήμαρος, το ξέρω. Λοιπόν, το πάρκινγκ. Ποιο είναι το σχέδιο? Εμείς έχουμε προτείνει ένα κτήμα Μαμόπουλου που βρίσκεται στην Οδό Αγίας Παρασκευής, έχει διπλή όψη και στην Παπανικολή, βλέπει και τις δύο, μεγάλο κτήμα,
να γίνει τριώροφο υπόγειο πάρκινγκ με βιολογικό κήπο στην επιφάνεια, για να μην ξεχνάμε και το Green City, να υπάρχει και αυτό το στοιχείο, όπου να είναι για τους κατοίκους του Χαλανδρίου με μικρό αντίτιμο αρκετές ώρες να μπορούν να παρκάρουν, και θα βάλουμε ένα βαν γιατί είναι λίγο πιο πέρα από το κέντρο, μπορείς και να περπατήσεις, δεν είναι κάτι πολύ, είναι 10 λεπτά για να φτάσεις μέχρι το κέντρο-κέντρο. Ναι. Δεν είναι και πολύ. Για τους ανθρώπους που είναι νέοι και λοιπά, δεν είναι τίποτα. Εντάξει, για τους μεγαλύτερους θα βάλουμε βαν, το οποίο θα περνάει και από δύο μετρό που βρίσκονται μέσα στο κέντρο, μέσα στον αστικό ιστό, όχι δηλαδή ακροβολισμένα, όχι αυτά που είναι μεταξύ Χολαργού και λοιπά, στα σύνορα, αυτά που είναι κοντά, για να μην κάνει 100 ώρες το βαν, έτσι το έχω σκεφτεί. Θα περνάει από το μετρό Αγίας Παρασκευής που είναι στο Χαλάνδριο ουσιαστικά και τη στάση μετρό Χαλανδρίου, και μετά από αυτό το πάρκινγκ θα μαζεύει τον κόσμο και θα τους πηγαίνει στο κέντρο και ξανά και ξανά και ξανά. Τι θα γίνεται τότε? Θα έχουμε κόσμο στο κέντρο που θα ψωνίζει, θα αγοράζει και θα τρώει, θα έχει μια αναπτυξιακή δύναμη μεγαλύτερη το Χαλάνδρι και οι μαργαζάτορες θα είναι ευτυχείς και χαρούμενοι και θα υπάρχει αποσυμφόρηση, δεν θα παρκάρει ο ένας πάνω στον άλλον. Μέχρι να γίνει αυτό, το οποίο θα το κάνω και με συνοπτικές διαδικασίες. Το έχετε κοστολογήσει το πρόγραμμα? Θα το κάνω ΣΔΙΤ, δηλαδή με συνεργασία ιδιωτικής εταιρείας. Δεν θέλω να σου πω το όνομα, γιατί μπορεί να μην είναι αυτή η εταιρεία. Συνεργασία, ναι, αλλά δεν θα είναι τα κονδύλια του Δήμου. Θα είναι συνεργασία, ιδιωτικό και δημόσιο. Θα το αναλάβει και η ιδιωτική αυτή μεγάλη εταιρεία Πάρκι. Θα τους το δώσω για πολλά χρόνια. Δεν με αφορά αυτό. Εμένα με αφορά η πόλη να λύσει γίνει το πρόβλημα. Ναι. Με τι χρονοδιάγραμμα αυτό θα μπορεί? Θα γίνει ΣΔΙΤ δηλαδή. Ναι, με τι χρονοδιάγραμμα μπορεί? Μέσα στην πενταετία που θα είμαι δήμαρχος, την πρώτη. Θέλω να έχει χτιστεί, να έχει γίνει, όχι να κοπεί η κορδέλα για να μου πούνε μπράβο, να λειτουργήσει, να το δω και να χαρώ. Okay. Αυτό θα γίνει μέσα σε αυτή την πενταετία. Μέχρι τότε, εκτός ότι θα προσπαθήσω να κάνω θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης, για να μπορούν να πληροφορούνται, ξέρεις, με κάποιους τρόπους, με αισθητήρες και λοιπά, ότι υπάρχουν κάποιες θέσεις στο κέντρο, και αυτό δηλαδή, και θέσεις με αισθητήρες, που το έχω δει και στο εξωτερικό, μου φαίνεται και εδώ γίνεται, στο Ρέθυμνο. Θέσεις με αισθητήρες. Ναι, υπάρχουν αισθητήρες δηλαδή που συνειδητοποιούν ότι εκεί υπάρχει μια θέση στο κέντρο. Okay. Θα το δούμε και αυτό. Δεν είναι ότι θα λύσω το πρόβλημα, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν πολλές θέσεις. Γίνεται το Δημαρχείο. Το Δημαρχείο αυτό που επέρεται η καινούρια διοίκηση, η νυν διοίκηση, όχι η καινούρια, η απερχόμενη διοίκηση είναι το σωστό. Η απερχόμενη, διοίκηση, ναι. Επέρεται λοιπόν ότι το Δημαρχείο που φτιάχνουμε και λοιπά. Έχω πει πολλές φορές στην ιστορία του Δημαρχείου αυτού, που ξεκίνησε το 80 με τον αείμνηστο δήμαρχο Πέρκιζα, Νικόλαο Πέρκιζα, που είχε την ιδέα να γίνει σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο του κέντρου, απέναντι από την εκκλησία, έτσι όπως έλεγε αυτός, γίνεται στις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, σε πλατεία απέναντι από εκκλησία. Ο επόμενος, ο Πατακός, απαλωτρίωσε το οικόπεδο, αυτό το μεγάλο οικόπεδο, απαλωτρίωσε δηλαδή τα μαγαζιά που βρισκόντουσαν στην άκρη του οικοπέδου, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου. Γι' αυτό ήθελε κάποιο κόπο και κάποια χρήματα να πείσει στον κόσμο να αφήσει τα μαγαζιά του και να τους αποζημιώσει. Έμεινε καθαρό και μετά όλοι το θυμούνται οι Χαλανδρέοι σαν υπαίθριο πάρκινγκ. Με τους επόμενους, οι οποίοι δεν ήταν τόσο δραστήριοι ή δεν είχαν τα χρήματα για να το κάνουν, τους επόμενους δύο δημάρχους, πάτωσε. Έκλεισε, σταμάτησε. Και ερχόμενοι οι δούρου στην περιφέρεια έκανε ένα μεγάλο δώρο στον εκλεκτό, εφόσον είχε γίνει πλέον την εποχή εκείνη των αγανακτισμένων η αλλαγή, ο Τσίπρας, η Δούρου, όλη η καβάλα στάλογο, και ο δήμαρχος, νυν δήμαρχος του Χαλανδρίου, για πρώτη φορά αριστερά και στο Χαλάνδρι. Το μεγάλο δώρο αυτού του δημάρχου ήταν να υπογράψει για να συνεχιστεί το Δημαρχείο. Κατάλαβα. Το οποίο όμως ανέλαβε μετά, επειδή δεν μακροημερεύσανε και πάρα πολύ, η Δούρου μία συνθητεία έκανε. Μετά ανέλαβε ο Πατούλης. Θυμίζω και όλα τα μάτια και τα αυτά της Ερένας, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να ξαναβγεί. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Μην το λέτε. Θα μπορούσε να δεν τα προσδίδω όλα στην. Λοιπόν, πρόσεξέ με. Επιτρέπεται να τελειώσω αυτό που έλεγα πριν, ή αυτό έχει κοπεί, έχει χαθεί? Επιτρέπεται. Έχει φύγει κάπου. Όχι, όχι. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι
ο Πατούλης ανέλαβε το Δημαρχείο, γιατί για το Δημαρχείο μιλάγαμε, ανέλαβε, του ήρθε στο το Μπουγιουρδί των 20,5 εκατομμυρίων προγραμματικής. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Mm-hmm, και είναι. Τότε θυμάμαι ότι είμαστε μαζί και μου λέει, αυτό θα το τρέξουμε, γιατί έχουμε 66 δήμους κλπ. Είναι πολλά τα λεφτά. 21 εκατομμύρια δώσαμε για το γήπεδο της ΑΕΚ, το κομμάτι που ανέλαβε η περιφέρεια. Και του είπα, επειδή είχα στο μυαλό μου το Χαλάνδρι, ζούσα στο Χαλάνδρι, του λέω βέβαια. Αυτό είναι μια υπεραξία το Χαλάνδρι και μια μεγάλη χαρά να προσφέρει σε ένα τέτοιο έργο. Τέλος πάντων, ο Πατούλης ανέλαβε να το πληρώσει, η διοίκηση Πατούλη, εμείς όλοι, ξεκίνησε να πληρώνεται. Δεν μπορούσε να τρέξει όλο αυτό το ποσό, γιατί είναι μεγάλο το ποσό και όταν έχεις 66 δήμους, και έτσι κατηγορήθηκα κιόλας εγώ, ότι λόγω του αντιπεριφερειάρχη που είναι πλέον αντίπαλος για τη διεκδίκηση στην κούρσα της Δημαρχίας δεν προχωράει. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Mm-hmm. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν θα προφτάσει να κόψει την κορδέλα ο γλυκός μου. Δεν θα την κόψει. Θα δούμε ποιος θα την κόψει. Και εγώ υποψιάζομαι, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ακόμη δουλειά για να γίνει και έχει και θέσεις πάρκιν. Έχει τριόροφο πάρκιν από κάτω. Και εκείνο. Είναι πολλές οι θέσεις. Αυτός το παρουσιάζει ότι έχουμε θέσεις, ξεκινάμε να λύσουμε το θέμα του πάρκιν. Εγώ θα είμαι ειλικρινής. Ξέρω πόσες είναι οι θέσεις. Οι δυο μας ξέρουμε πόσες είναι οι θέσεις του πάρκιν. Εκείνος και εγώ. Εγώ σαν πρώην αντιπεριφερειάρχης που διεκδικώ το Δήμο και εκείνος σαν δήμαρχος. Οι θέσεις δεν είναι πολλές. Γιατί θα πρέπει να υπολογίσεις και υπαλλήλους που θα πρέπει να παρκάρουν, κάποιους τουλάχιστον που δεν θα έρχονται με λεωφορεία, για δεν θα τους αφήσω όλους να έρχονται με τα αυτοκίνητά τους. Και πώς θα τους το απαγορέψουμε? Θα τους το απαγορεύσουμε. Πώς? Αυτοί που μπορούν να έρχονται με λεωφορείο θα έρχονται με λεωφορείο. Για να βοηθήσουμε και λίγο την πόλη. Μα κύριε Ρώμα, έχετε δει πώς είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς? Ναι. Σας το λέω εγώ που κινούμε αποκλειστικά με μέσα μαζικής μεταφοράς. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στο Χαλάνδρι και είναι υπάλληλοι στο Χαλάνδρι. Οπότε πόση ώρα θέλεις από ένα σημείο? Είναι μεγάλος δήμος, αλλά δεν είναι κάτι αφόρητο από 10 λεπτά μέσα στο λεωφορείο. Γιατί όταν δεν περνάνε συχνά τα λεωφορεία. Εδώ μιλάμε για 10 λεπτά. Θα περνάνε συχνά. Αυτό πώς θα αλλάξει? Θα έχουμε δημοτικά λεωφορεία. Κοστολογημένο το πρόγραμμα. Κοστολογημένοτατο. Μάθατε όλοι με το κοστολογημένο. Μα πρέπει να είναι κοστολογημένο. Μα είναι κοστολογημένο. Άκουσε. Στους Δήμους τα πράγματα είναι διαφορετικά από ότι ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Γιατί οι Δήμοι έχουν κάποιους χρηματοδοτικούς πόρους, τους οποίους συνεχώς αναμοχλεύουν και προσπαθούν, κάνοντας μελέτες, να αποσπάσουν χρήματα. Είτε αυτό λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης, το έχουμε τώρα και είναι πολύ καλά τα λεφτά. Είτε τα αυτό λεφτά. Λέγεται. Μια χαρά είναι τα λεφτά για το Ταμείο. Από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τις Κρίσεις μας είπε: τελειώνουνε. Ναι. Φτιάξτε τα πράγματα που πρέπει να φτιάξετε. Αυτά θα κάνουμε τώρα. Θα τα φτιάξουμε και θα τα πάρουμε. Άμα τα φτιάξει σωστά, θα πάρει και τα κατάλληλα χρήματα. Είναι το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, είναι το ΠΕΠ Αττικής, είναι τα ΕΣΠΑ. Βρίσκει πόρους, οι Δήμοι βρίσκουν πόρους αν κάνουν τις σωστές μελέτες και τα ζητήσει ο σωστός άνθρωπος. Συμφωνώ. Με τον σωστό τρόπο. Αυτό θα προσπαθήσω. Συμφωνώ. Να κάνω. Έχουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα στην Ελλάδα από Δήμο. Ο Δήμαρχος Τρικάλων που τώρα έγινε. Σε παρακαλώ. Είναι με το ράς μου. Πήγα να ρουφήξω μια και το άφησα κατευθείαν. Δηλαδή μπορούμε να πούμε πολλά συγχαρητήρια. Όχι να πούμε μόνο συγχαρητήρια. Να πούμε πόσο περήφανοι είμαστε που αυτός ο άνθρωπος που το λατρεύω. Το λατρεύω το Δημήτρη. Είναι μέντορας μου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος με βοηθάει για να κάνουμε το πρώτο επιχειρησιακό κέντρο έξυπνης πόλης, όπως το Smart Τρίκαλα, τώρα Smart Χαλάνδρι. Να αξιοποιήσετε τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Θα τα αξιοποιήσουμε, σου λέω. Ωραία. Δεν είναι τυχαίο ότι απευθύνθηκα στο Δημήτρη Παπαστεργίου και γίναμε όχι φίλοι, κολλητοί φίλοι. Δεν είναι τυχαίο ότι απευθύνθηκα επίσης στον Γρηγόρη Κωνσταντέλο, ένα πολύ πετυχημένο δήμαρχο στη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, τον πρώτο που έφτιαξε επιχειρησιακό κέντρο για τις κρίσεις τις κλιματικές, mm-hmm. πυρκαγιές, πλημμύρες κλπ. Με drones, γιατί ήταν και πιλότος ο Γρηγόρης, και είναι επίσης ο δεύτερος μετοράς μου. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχω κανένα κόμπλεξ για να τα παρουσιάσω όλα δικά μου, αλλά απευθύνομαι σε ανθρώπους που είναι άξιοι, ικανοί και πετυχημένοι. Και γι' αυτό θα πετύχουμε κι εμείς. Τώρα, θα σου πω για τις θέσεις του πάρκιν, ότι κάποιες θα τις διαθέσουμε, αλλά είναι λίγες, και τα άλλα που πουλάει, όποιος τα πουλάει, είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Να σε κοιτάω στο φακό. Είναι φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Εγώ ξέρω πόσες είναι θέσεις που θα μπορούσαμε να διαθέσουμε, να διαθέτουμε, και μάλιστα τα βράδια ακόμη περισσότερο, γιατί δεν θα λειτουργούν, δεν θα υπάρχουν υπάλληλοι. Ούτως ώστε θα μπορεί να υπάρχει μια μικρή αποσυμφόρηση για τα μαγαζιά του κέντρου.
Πρόστιμα όμως. Τα πρόστιμα. Αυτό είναι το καλύτερό μου. Να δεν το έχω πει πουθενά, θα το πω. Αποκλειστικό θα βγάλω. Ναι, όχι, αυτή τη λογική θα την πω και στην κεντρική μου ομιλία που τη γράφω τώρα. Ωραία. Γιατί εγώ τα γράφω. Και, μα πολύ καλά κάνετε. Έτσι θα έπρεπε. Έγραφα και για τον Πατούλη στην αρχή, μέχρι να, όσο είχα χρόνο, τις ομιλίες σε σχέση με τον πολιτισμό. Μα είναι δουλειά μου αυτή. Είμαι συγγραφέας, σεναριογράφος. Εντάξει. Και τώρα του επικοινωνιολόγου του το πήρα από τα χέρια του χαρτί και του λέω εγώ. Θα το κάνω εγώ. Γιατί θέλω να μην είναι ξύλινος ο λόγος. Θέλω να είναι ανθρώπινος και άμεσος. Το ερώτημα είναι ένα. Τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα. Όχι, κυρίως είναι τι είδους άνθρωποι, τι είδους λογική θέλουμε να ακολουθήσουμε στη ζωή μας. Η πολιτική που ορίζουμε κάποια πράγματα και οι πολίτες οι οποίοι μας ψηφίζουν. Οι δημότες που μας ψηφίζουν. Από κοινού πρέπει να αποφασίσουμε. Θέλουμε να κάνω ένα πρόγραμμα ελεγχόμενων σταθμεύσεων στην πόλη και να προσπαθήσω να κάνω ένα καινούριο πάρκινγκ στο κτήμα Μαμόπουλου, ή θέλουμε να σβήνω κλήσεις σε όσους έχουν μέσο, σε όσους έχουν κάποιο γνωστό και ο οποίος με πιάνει και μου μιλάει για αυτούς. Τι θέλουμε από τα δύο, όχι τι θέλω εγώ, τι θέλουν και οι άλλοι, τι θέλει ο δημότης μέσα του πραγματικά. Πέρα από το δημότη, το θέμα είναι εσείς αν αναλάβετε την επόμενη μέρα. Οι δημοτικές αστυνομίες θα είναι στο δρόμο να κόβουν κλήσεις. Πρώτα απ' όλα, ο Δήμος αυτός, ο συγκεκριμένος, έχει φροντίσει να μην υπάρχει δημοτική αστυνομία. Γιατί οτιδήποτε φοράει στολή για το συγκεκριμένο Δήμο είναι μπάτσος γουρούνι δολοφόνος. Άρα δεν υπάρχει κάποιος. Υπάρχουν δύο. Δύο δημο... ναι, ενώ άλλοι, έτσι κι αλλιώς υπάρχει πρόβλημα με τη δημοτική αστυνομία. Έχει καταργηθεί ή έχει μάλλον ελαχιστοποιηθεί προπολού για οικονομικούς λόγους στα μνημόνια σε όλους τους Δήμους. Αλλά άλλοι Δήμοι έχουν 6. 8 δημοτικούς αστυνόμους που δεν είναι μεγαλύτεροι από το Χαλάνδρι. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια ομάδα που ναι, να κόβει κλήσεις. Άρα... ναι, γίνεσαι αντιπαθητικός, θα μου πεις στον κόσμο. Όχι, εγώ δεν νομίζω. Εγώ είμαι υπέρ. Δηλαδή, εγώ μου τη δίνει που βλέπω τα παρκαρισμένα εκεί που δεν θα έπρεπε να είναι. Θέλω αστυνομία, λέγεται. Δημοτική αστυνομία, λέγεται. Δεν ξέρω ποιος, ο Άγιος Βασίλης, είναι... να έρχεται να κόβει κλήσεις. Θα το δούμε αυτό, ναι. Η λογική μας είναι αυτή. Πώς θα γίνει. Να λειτουργήσουν κάποιοι άνθρωποι, να ενισχύσουν τη δημοτική αστυνομία και να κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Μα αυτό γιατί δεν παρατηρούνται είναι. Πλέον και ακραία φαινόμενα, όπως το να κλείνονται οι λίγες και κατεστραμμένες σε αυτό το Δήμο ράμπες αναπήρων. Και πού φαίνεται ο μεγάλος πολιτισμός, Νεφέλη. Εγώ θέλω να κάνω, έτσι το ονομάζουμε το Χαλάνδρι, Δήμος Μεγάλου Πολιτισμού. Πού φαίνεται ο μεγάλος πολιτισμός. Από τον τρόπο που συμπεριφέρεσαι στους ανάπηρους. Ο τρόπος που συμπεριφέρεται στους ανάπηρους. Στο Χαλάνδρι είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους γιατί δεν έχουν πού να κυκλοφορήσουν. Σε όλη την Αθήνα είναι κλεισμένοι. Εδώ, στο Χαλάνδρι είναι τα χειρότερα πεζοδρόμια της Αττικής. Αυτό. Εγώ τα παρατήρησα όλα. Ναι, είναι και στην Κυψέλη. Από τα χειρότερα. Είναι δηλαδή μέσα στις 4-5 χειρότερες θέσεις. Mm-hmm. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν με τα αμαξίδια, όπως δεν μπορούν και οι γυναίκες εύκολα με τα καρότσια και το μωρό. Επίσης τα τακούνια μπαίνουν κλπ. Και σκοτώνονται. Εγώ θέλω να κάνω ένα πρόγραμμα αποκατάσταση των πεζοδρομίων. Και όταν το πρωτοείπα, ήδη ακούσα γλυκιά. Βγήκανε και γράφανε ότι μην ακούτε τους ψεύτες που σας υπόσχονται ψεύτικα πράγματα, γιατί δεν υπάρχουν προγράμματα ΕΣΠΑ ή τέλος πάντων χρηματοδοτικά προγράμματα για τα πεζοδρόμια. Σε αυτή την περίπτωση, πάλι κοιτάω το φακό, τα χρηματοδοτείς από ίδιους πόρους. Γιατί τα κοστολογείς ή τα αξιολογείς σαν μέγιστη προτεραιότητα. Εμείς αυτό θα κάνουμε. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω, φεύγοντας από το Δήμο Χαλανδρίου. Και θα ακούμε και κλείσει, για να είσαι χαρούμενη. Εγώ, άμα δεν μπορέσω να βρω δημοτικούς αστυνόμους, θα έρχεσαι εσύ, θα σου βάζω και ένα καπέλο και θα κόβεις κλείσεις. Μα δεν μπορώ, δεν ευρεάζω, γιατί μετά ξέρετε, νιώθω μαλάκας εγώ που πάω και πληρώνω το πάρκινγκ. Καταλάβατε ποιο είναι το θέμα. Εγώ μου. Πάλι που δεν έχω ξέρει τη μεγάλη αγωνία, μην τυχόν και δεν ξαναβγώ, γιατί αυτή τη στιγμή το κάνω σε μια αρκετά μεγάλη ηλικία, μια χαρά αισθάνομαι. Είπαμε και οι καλλιτέχνες δεν έχουν και ηλικία. Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Οπότε αισθάνομαι και ωραίος και νέος και καλός. Δεν έχω ξέρει έτσι με μεγάλο πρόβλημα μέσα μου για το χρόνο που σίγουρα αναμφισβήτητα περνάει. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχω επίγνωση του πόσο είμαι, δηλαδή το ξέρω πολύ καλά, εννοείται, και έχω την πλήρη επίγνωση, δεν έχω μεγάλη αγωνία για την πολιτική μου καριέρα. Πώς θα θέλω πάμε. Να το κάνω τώρα, θέλω να το κάνω σωστά και να αφήσω πίσω με ένα πολύ θετικό αποτύπωμα. Δεν έχω αυτή την αγωνία που έχει ένα νεότερο παιδί εύλογα. Ναι, αλλά θα γίνω αντιπαθητικός του ψηφοφόρο και δεν θα με ψηφίσει την επόμενη φορά. Ας κάνω αυτά που πρέπει να κάνω για να αναδείξω, όχι να αναδείξω, να εκτινάξω το Δήμο εκεί που πρέπει και ας μην με ξαναψηφίσουν. Αυτή είναι η διαφορά μου με κάποιους άλλους που είναι στο Δήμο αυτή τη στιγμή και ως προς αυτό υπερτερώ 100%. Ωραία.
Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που τα λέτε. Θέλω να ρωτήσω, που είπα θα σας ρωτήσω από την αρχή. Τι πιστεύετε, φεύγουμε λίγο από τα δημοτικά, τι πιστεύετε ότι είναι η επιτυχία στο Κωνσταντίνου Κελένης που το κάνει να είναι pop reference για τη δικιά μου τη γενιά που έχουμε γεννηθεί το 90, που δεν ζήσαμε εκείνα τα πράγματα. Και ακόμα και τώρα, παιδιά που είναι 15 χρονών τώρα, συνεχίζουν να βλέπουν Κωνσταντίνου Κελένης. Τι είναι αυτό, πιστεύετε? Πιστεύω ότι είχαμε και το ακαταλόγιστο μεταξύ μας όταν παίζαμε και αφήναμε τους εαυτούς μας ελεύθερους. Εγώ βλέπω ακόμη καμιά φορά που δεν βλέπω ποτέ. Δεν θέλω να βλέπω τον εαυτό μου στα παλιά. Αλήθεια. Ποτέ. 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 Μόνο σε όταν μου κάνουν αφιερώματα, γιατί τώρα έχω μπει και στην εποχή των αφιερωμάτων. Μου δίνουν πλακέτες. Ναι, πρέπει να ανησυχώ πλέον γι' αυτό. Και έτσι αναγκάζομαι να βλέπω τον εαυτό μου και έτσι από πολύ νέο στις σειρές που έχω παίξει ή στα θεατρικά έργα ή σε φωτογραφίες κλπ. Και εκεί το βλέπεις και το αποτύπωμα, βέβαια την διαφοροποίηση τη βλέπεις και πιο καθαρά. Αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπω στο Κωνσταντίνου και Ελένη στην Ελένη να γελάει κανονικά και δεν κρατιέται. Τη βλέπω, το βλέπω δηλαδή, και δεν έχει κοπεί στο μοντάζ. Προσπαθήσαν να το κόψουν, αλλά κάποια δεν κοβόντουσαν. Και θυμάμαι πόσο πολύ γελάγαμε. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που δεν το ξανάζησα ποτέ, ούτε στο Καφέ της Χαράς που ήταν μια τεράστια επιτυχία. Και για να πω και την αλήθεια, το Καφέ της Χαράς μου τριπλασίασε το κασέ. Αλήθεια. Ναι. Και όχι το Κωνσταντίνου Κελένης. Το διπλασίασε. Το διπλασίασε. Ναι. Αλλά είχαμε ξεκινήσει από χαμηλά με τους Μπέν και τους Δέν και αυτά. Κατάλαβα. Είμαστε ξέρεις καημένοι, ενώ κάναμε τεράστια επιτυχία και με αυτό. Ήταν λίγο. Ξαφνικά με το Κωνσταντίνου και Ελένης γίναμε πρωταγωνιστές της κωμωδίας τότε μεγάλης έτσι ολκής. Διπλασιάστηκε πράγματι τη δεύτερη χρονιά το κασέ μας. Αλλά πάλι υστερούσαμε σε σχέση με κάποιους άλλους που ήξερα και σε σχέση με την τεράστια επιτυχία που έκανε το Κωνσταντίνου και Ελένης. Και έτσι, αφού έκανε ένα διάλειμμα με το lifting, μια σειρά που πληρώθηκα πάρα πολύ καλά για να την κάνω, γιατί είχα πίσω μου το Κωνσταντίνου και Ελένης, έκανα το Καφέ της Χαράς και προέβλεψα στα συμβόλαια όταν πήγα με τους δικηγόρους μου να είναι κάθε χρόνο, αν συνεχίζεται, διαφορετικό. Α, εκθετικά να ανεβαίνει. Και αυτό, αλλά χωρίς να υπάρχει ελεγχόμενη άνοδος. Α, δηλαδή όσο θα συμφωνήσουμε. Ωραίο. Και του έτυχε αυτού του σύριαλ να ξεκινήσει με 50%. Υπέροχο. 50. Με τη μία, με την πρώτη. Εντάξει, τρελό είναι. Οπότε μου έφτιαξε τη ζωή. Άρα με αυτή την έννοια δηλαδή, που τέλος πάντων αμύφθηκα, έτσι που μπόρεσα να οργανώσω και τη ζωή μου καλύτερα. Άρα εσείς πιστεύετε, γιατί η ερώτηση ήταν το κλειδί της επιτυχίας του Κωνσταντίνου Κελένης, ότι περνούσατε πολύ καλά. Ότι υπήρχε μια οθότητα. Ναι. Και αυτή η οθότητα αποτυπώνεται. Πώς ήταν αυτή τώρα που είναι και λίγο μεταλλαγμένοι όλοι που παίζαν στα Φιλαράκια. Ναι. Που τότε ας πούμε ήταν νέα παιδιά φρέσκα και. Υπήρχε μια αθωότητα στη σχέση τους που φαινόταν σαν αληθινή αυτή. Κατάλαβα. Η αθωότητα μεταξύ τους. Αυτό συνέβαινε και με εμάς. Δηλαδή υπήρχε, αφού γελάμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε γύρισμα. Γελάγανε και το συνεργείο, πέφτανε κάτω. Αφήνα τις κάμερες και πέφτανε κάτω. Ήταν αστείο αυτό το σύριαλ. Ήταν και η έμπνευση που είχαμε τη Χατζησοφιά, αλλά και τα κατάλληλα πρόσωπα που ήρθαν να παίξουν τους κατάλληλους ρόλους. Κάποιοι από αυτούς, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί και αγαπημένοι μου, γιατί δεν μπορεί αυτό το κομμάτι της ζωής μας που μας έκανε, μας εκτείναξε, δεν μπορείς φυσικά να πάψεις να το αγαπάς πάρα πολύ. Αλλά κάποιοι πρέπει να πω ότι δεν ξεπέρασαν την επιτυχία τους εκείνη, που ήταν τεράστια. Mm-hmm, mm-hmm. Είτε γιατί δεν θέλανε, είτε σαν χαρακτήρες δεν μπορέσαν να θέλανε να πάνε κάπου αλλού, είτε γιατί δεν τους έτυχε η επόμενη ευκαιρία ή τόσο δυνατή. Υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι εκεί. Ποιος δεν θυμάται το ταπεινό χαμομηλάκι? Ναι, δεν θυμάται. Πες να δεις πόσα ψευδόνυμα υπάρχουν στο ίντερνετ, ταπεινό χαμομηλάκι. Ισχύει. Εμάς θυμάμαι και εγώ... να σου πω ότι πράγματα που δεν το ξέρει ο κόσμος, φράσεις κλειδιά της pop κουλτούρας, όπως κουκλάκι ζωγραφιστό, κανείς δεν θυμάται ότι εγώ το επέβαλα, εγώ το εφήβρα στο lifting. Που έκανα, ξέρεις, έναν τεραμένο, ξέρω, ναι. Μεγάλο που τα φτιάχνει με μια μικρή και θέλει να κάνει το νέο. Και έλεγα, δεν είμαι κουκλάκι ζωγραφιστό. Και αυτό έγινε viral και μετά πέρασε στην pop κουλτούρα. Πέρασε μάλλον στην κουλτούρα της καθημερινότητας. Ναι. Το λένε παντού. Αυτό είναι που νομίζω κρίνει την επιτυχία ενός καλλιτέχνη. Όταν καταφέρνεις να κάνεις σλόγγαν
τα οποία μπαίνουν μέσα στην νεοελληνική γλώσσα στο τέλος. Ναι, αυτό είναι τρελό. Εγώ θυμάμαι να πω και όλες, εγώ νομική που έχω τελειώσει. Θυμάμαι μας είχαν βάλει ένα, στα φροντιστηριακά τότε που κάναμε στη σχολή, ένα πρακτικό κληρονομικού δικαίου που ήταν βασισμένο στις διαθήκες, ποια είναι πρώτη, ποια είναι δεύτερη, πώς τις ανοίγουμε. Δηλαδή ήταν όλο πρακτικό κληρονομικού δικαίου με βάση το Κωνσταντίνο Κελένης. Να σου πω, που είναι τρελό. Να σου πω και ότι το Πανεπιστήμιο της Κομωτινής, γλωσσολογίας της Κομωτινής, έκανε μια διατριβή ή μερίδα μάλλον, όπου είχαν έρθει γλωσσολόγοι από όλες τις χώρες, ένας Κινέζος, ένας Ιάπωνας, ένας Ινδός, οι οποίοι μιλάγανε ελληνικά γιατί μελετούσαν την ελληνική γλώσσα, με θέμα τη δημιουργία μιας γλώσσας αργό ή μιας καινούριας γλώσσας μέσα από μια πετυχημένη τηλεοπτική ή κινηματογραφική δουλειά. Και είχαν διαλέξει τη γλώσσα του Φατσέα από το Καφέ της Χαράς. Ήμουν ο επίτιμος προσκεκλημένος και εγώ και η Άννα είχα τη Σοφιά. Καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη τιμή. Είναι μελετούσανε τεράστια το έργο μας. Δηλαδή πώς σαν γλωσσοπλάστες φτιάχναμε μια καινούρια γλώσσα με παροδία των λέξεων. Που ήταν τρομερό. Το έπαιξε γι' αυτό ο καταπληκτικός. Εντάξει, είναι υπέροχο. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η πιο αστεία στιγμή που θυμάστε στην καριέρα σας? Η πιο αστεία στιγμή ήταν πράγματι στο Κωνσταντίνο και Ελένης. Ποια άλλα έχουμε, σου λέω, περάσει, αλλά εγώ θυμάμαι αυτό το συγκεκριμένο, γιατί ήταν το πρώτο μας γύρισμα. Το πρώτο γύρισμα. Ναι, το οποίο και ήταν και σημαδιακό τελικά, ήταν μοιραίο για το τι πρόκειται να επακολουθήσει. Ήταν η πρώτη μου συνάντηση με την Ελένη στο πλατό. Είχαμε βέβαια κάνει πρόβες μαζί, αλλά υπήρχε ένα ποιος είναι πιο πρωταγωνιστής, πώς αυτό, και Κωνσταντίνο και Ελένης. Και ξέρεις, είχαμε ένα. Και πώς θα. Οι δύο ερμηνευτικές σχολές θα δέσουν και θα γίνουν μία, αφού παίζαμε τους δύο μεγαλύτερους ρόλους. Υπήρχε και μία επιφύλαξη. Και η σκηνή ήταν που μας διαβάζει, αυτή ήταν η πρώτη σκηνή που γυρίσαμε, μας διαβάζει ο συμβολιογράφος τη διαθήκη. Ο κύριος που το έπαιζε, δεν ζει πια, ο κύριος που το έπαιζε ήταν μεγάλης ηλικίας. Πολύ καλός κύριος, εξαιρετικός. Αλλά ήταν μεγάλης ηλικίας, που σημαίνει ότι δεν θυμόταν τα λόγια. Ωραία. Λοιπόν, η σκηνή ξεκίναγε με μια υπηρέτρια που ήταν μια δευτερεύουσα ηθοποιός, δηλαδή βοηθητική λέγεται αυτό. Όχι ακριβώς κομπάρσα, μια πάρα πολύ καλή κυρία. Με συναντάει και τώρα, μου λέει: εγώ είμαι. Που έπαιζα στην πρώτη σκηνή, γιατί τη λέω: εδώ παιδί μου, στο γούρι μου λέω. Έλα στο Δήμο Χαλανδρίου να ανέβει μαζί μου πάνω στην εξέδρα, στην τελευταία μου ομιλία. Αυτή η κυρία, που τώρα είναι μεγάλη, έκανε την οικονόμο, δηλαδή την υπηρέτρια του σπιτιού, που δεν ξανάπαιξε, μας παρέδιδε το σπίτι και έλεγε: το καθάρισα, το έκανα, το έρανα. Και έχει έρθει ο συμβολιογράφος, περάστηκε, συναντιόμουν ο Κωνσταντίνος και η Ελένη για πρώτη φορά με φοβερή κόντρα. Πώς είναι έτσι αυτή η καρσόνα, τι δευτεράτζα είναι αυτή και όλα αυτά. Και τέλος πάντων παίζουμε το κομμάτι της σκηνής, ήθελε ο Λιχναράς, τότε ο σκηνοθέτης, να είναι ενιαίο, μονοπλάνο. Δηλαδή να περνάμε από το σαλόνι στο γραφείο και να ανεβαίνει πάνω σε παράλληλο πλάνο, για να είναι έτσι και πιο κινηματογραφικό, στον πάνω όροφο η κυρία αυτή, η οικονόμος. Έλα όμως που ο πάνω όροφος δεν υπήρχε, ήταν σκηνικό. Και όταν ανέβαινε στη σκάλα, έπρεπε να κολλάς και να στέκεσαι έτσι σε μία κόγχη. Okay. Ούτως ώστε γινότανε κάτι μετά, ναι, και κατέβαινες και η σκηνή συνεχιζότανε. Αλλά από την αγωνία, από το ότι ήταν το πρώτο γύρισμα και ο σκηνοθέτης και εγώ και η Ελένη και δεν ξέρω τι, και ο μεγάλος κύριος, ξεχάσαμε την κυρία πάνω. Ξεκινάει λοιπόν η σκηνή και θα έπρεπε να πούμε αυτές τις 10 κουβέντες ότι, ξέρω εγώ, ο θείος σας έχει αφήσει το 50% σε εσάς, αλλά τα 50% στην κόρη της αγαπημένης του, αυτό, ξέρω εγώ, την Ελένη Βλαχάκη. Και δεν το λέει. Το λέει λάθος. Λέει: ο θείος σας έχει αφήσει τι έχει αφήσει, όπου μένουμε εμείς, κοιταζόμαστε με τη γεραιά του, γιατί γράφει τώρα αυτό. Είναι εξής και δεν ξέρουμε πώς θα το παίξουμε. Λέει κάτω ο σκηνοθέτης και λοιπά, λέει: με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν ξέρω τι έπαθα, έχω τρακ μπροστά στον κύριο Ρώμα και την κυρία Ράντου. Είμαστε νεότεροι, παρόλα αυτά, εκείνος είχε τρακ. Το ξαναρχίζει. Του λέμε: δεν πειράζει και όλα αυτά. Πρώτο γύρισμα το.
Το ξαναλέει. Μετά από πέντε κουβέντες σταματάει. Λέει και ο θείος σας και τι λέει, τι έκανε ο θείος σας. Και τι να του πεις τώρα, δεν τα λες γιατί είσαι μεγάλος ή έχεις ξεφύγει. Κοιταζόμαστε όπου η Ελένη έχει αρχίσει και κάνει αυτό που κάνει η Ελένη. Γιατί θέλει να γελάσει και λοιπά. Και εγώ την κοιτάω και προσπαθώ να συγκρατηθώ. Ξαναρχίζει. Το ξανακάνει. Μιλάμε 12 φορές, όπου η Ράντου έχει πέσει κάτω από το κάλεσμα πλέον και βλέπεις στη σκηνή ότι δεν υπάρχει ο ένας ηθοποιός. Ότι και καλά, ξέρω εγώ, φτιάχνει το παπούτσι της. και σηκωνόταν πάνω και μου λέγε «Το παπούτσι μου, καθάλισε». Γελώντας, για να μην το προσβάλλουμε και του πούμε «Δεν τα λες». Ξανά. Και μόλις τελειώνει η σκηνή, που του λέμε «Δεν είναι ράγια τα πείτε όλα, πείτε, τα αφήνει και στους δύο». Και θα κάνουμε κάτι. Τα αφήνει μισό στον Ανιψιό και μισό στην κόρη αυτή τη γυναίκα που τον φρόντιζε. Πείτε μόνο αυτό. Το λέει λοιπόν και έχει περάσει μια μισή ώρα. Και λέει η Ράντου ξαφνικά «Ξεκαρφώστε την κυρία μου πάνω από τη σκάλα». Έχει περάσει μια μισή ώρα, δύο, και η γυναίκα είναι καρφωμένη στη σκάλα. Και δεν είπε γιατί φαινόταν. Δεν που τι να πει. Αφού γινόταν ένα σύστριγκλο. Γελάσαμε τόσο πολύ, γελάγαν όλοι. Μέχρι και ο Λιχναράς που ήταν αγέλαστος γενικά, έτσι και πολύ σοβαρός. Εξαιρετικός και σοβαρός κύριος. Γελάγαμε όλοι τόσο πολύ με αυτό που συνέβη και ήταν ο προάγγελος αυτού που θα συνέβαινε στο τέλος. Εντάξει, υπέροχο. Δηλαδή με το πρώτο γύρισμα και με το μεγάλο κύριο, ο οποίος δεν σταύρωνε κουβέντα, λέμε. Ωραία, κατάλαβα. Όσο πήγαινε, γινόταν και χειρότερο. Στο τέλος είχε μείνει ο θείος σας. Έλεγε μόνο ο θείος. Και αυτό και αργούσε. Θέλω να ρωτήσω, φτάνοντας προς το τέλος, τώρα ή και πριν και μετά, ποια είναι η τυπική καθημερινή ημέρα του Χάρη Ρώμα, τι κάνετε? Ξυπνάω συνήθως 6 ώρα το πρωί. 6 ώρα το πρωί? Ναι. Πολύ νωρίς. Ναι, πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς. Κοιμάμαι λίγο. 4 ώρες. 4 ώρες. Μπορεί και 5. Και ξεκουράζεσαι. 4 με 5, ναι. Δεν με βλέπεις τη φρέσκωση. Ναι, είστε πάρα πολύ φρέσκος εδώ. Εμείς κοιμόμαστε 6 και δεν μας φτάνει. Έτσι έχω μάθει. Ήμουν από μικρός έτσι της αϊπνίας παιδί. Αφού ξέρεις πρώτα πω στη γάτα φύγει από πάνω μου, επιτέλους με έχεις καταπλακώσει. Ναι, και αλλάξουμε λίγο. Έχει θέσεις. Τη γάτα. Ναι. Πώς τη λένε τη γάτα? Πάντα είχα. Τη λένε Ελαΐς. Ελαΐς. Και πόσο χρονών είναι? Γιατί έπαιζε ένα έργο όταν τη βρήκαμε, που υπήρχε μια ηρωίδα Ελαΐς αρχαία. Είναι 5 χρονών. Αλλά πάντα είχα. Αλλά πάντα είχατε γάτες. Και εγώ τις λατρεύω. Έχω μία, τη λένε Μαρμελάδα. Και τέλος, και αυτή η Ελαΐς είναι καταπληκτική. Το πιστεύω. Είναι καταπληκτική, καταπληκτική. Ωραία. Και αφού γίνουν κάποιες αγάπες, είτε με τη γάτα, είτε άλλες. Ναι, κάτι λίγες αγάπες, γιατί δεν έχω χρόνο τώρα πια. Έτσι, για πολλές αγάπες. Δεν υπάρχει χρόνος για αγάπες. Για πολλές, όχι. Όχι, υπάρχει. Είναι συμπυκνωμένος. Συμπυκνωμένος. Τόσο όσο. Ένα τέταρτο. Ένα τέταρτο, πολύ αγάπη όμως. Πολύ αγάπη. Ωραία. Ωραία. Και μετά τρώω πρωί-πρωί. Γιατί είμαι και φαγανός ο άτιμος. Σας προσπαθώ... αρέσει το φαγητό? Πάρα πολύ. Και εγώ το λατρεύω το φαγητό. Ναι. Τι να κάνουμε. Δεν προσπαθώ πειράζει. Όμως να το ελέγχω. Να το ελέγχετε. Ναι. Και τα γλυκά σας αρέσουνε? Δεν τρώω γλυκά γιατί κάνω διατροφή Atkins. Δηλαδή δεν τρώω υδατάνθρακες. Α, τώρα πια λίγο πολύ σπάνια. Κέτο, πρέπει... κέτο. Εγώ έτσι την ξέρω. Σαν κέτο είναι. Okay. Το Atkins είναι ακόμη χειρότερο γιατί δεν τρως φρούτα. Καθόλου. Η χαρά της ζωής. Είναι ανθυγινό. Ναι. Ναι, αλλά και απ' την άλλη είναι και υγιεινό γιατί ο υδατάνθρακας δεν. Εντάξει. Δεν άρα... σου πολύ δίνει. Προσδίδει κάποια πράγματα, μια ευεξία. Το φρουτάκι έχει βιταμίνες, ωστόσο. Τρώσε φράουλες. Τρώσε φρούτα του δάσους. Berries. Με χαμηλούς υδατάνθρακες. Ναι. Άρα τρώτε πρωινό. Τρώω πρωινό. Και μετά τι κάνετε? Και μετά γράφω. Γράφετε. Δηλαδή προσπαθώ να γράψω ή να συγκεντρώσω στο μυαλό μου αυτά που πρέπει να γίνουν σωστά. Ωραία. Τώρα για τα πολιτικά. Τώρα είμαι στα πολιτικά. Τώρα στα πολιτικά. Τώρα αν παίξω, που μου κάνανε πρόταση και να παίξω και τώρα το βλέπω που ξεκίνησε αυτή η σειρά, ο ρόλος είναι πάρα πολύ ωραίος. Θα ήμουν και εγώ καλός και ήταν και μη αναμενόμενος. Αλλά δεν το λέω γιατί το πήρε ένας άλλος συνάδελφος. Εντάξει. Με και καλά κάνει. Ωραία, είναι υπέροχος, τον βλέπω κούκλος, υπέροχος. Πολύ μου αρέσει. αλλά θέλω να σου πω ότι δεν έπαιξα εν συνειδήσει μου. Δηλαδή θέλω να είμαι ένας δήμαρχος που θα αφοσιωθεί στην πόλη του. Και αν κάνω κάτι, θα γίνει εν ευθέτω χρόνο και πάρα πολύ συμπυκνωμένο και ιδιαίτερο. Δηλαδή μία ταινία που είναι στην αγγλική γλώσσα.
που μου το έχουν προτείνει, το δεν έχουν τη χρηματοδότηση ακόμη, οπότε μπορεί να μην γίνει και ποτέ. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ο ρόλος είναι μεγάλος, είναι ο πρωταγωνιστικός βασικά. Αλλά μου έχουν υποσχεθεί ότι σε 20 μέρες τις δικές μου σκηνές θα τις έχουν ξεπλέξει. Και αυτό δεν θα πω όχι. Γιατί είναι μια εμπειρία που θέλω να τη ζήσω με ξένους συναδέλφους. Ωραίο, είναι πολύ. Ναι, και στην Ελλάδα και στο, μακάρι στην Νότιο Ιταλία. Αυτό θέλω να το κάνω. Μακάρι, αλλά και αυτό τους είπα ότι αν θέλετε πάρα πολύ να το κάνω. Πραγματικά έτσι όπως μου το λέτε, έτσι κι αλλιώς τα λεφτά δεν βλέπω να είναι και τίποτα. Ξέρεις, Hollywood, αυτά που παίρνει ο Κλούνεϊ. Οπότε δεν έχει και. Τους είπα ότι θα περιμένετε να σας πω, αν έχετε βρει τη χρηματοδότηση, πότε θα μπορεί ο καλός δήμαρχος να έχει άδεια. Διευθετήσει τα πράγματα έτσι, okay, ούτως ώστε να μπορέσει να λείψει για λίγο. Ωραία. Θα πάνω απ' όλα τώρα. Είναι το χαλάνδρι. Το χαλάνδρι πάνω απ' όλα. Άρα, θέλω να μου τελειώσετε. Ξυπνάτε, γράφετε. Μετά, τι ώρα πάει, πόσο γράφετε. Ξυπνάμε, είπαμε. Λίγο γάτα, λίγο αγάπη. Λίγο γάτα, γράφουμε, λίγο αγάπη. Λίγο γράψιμο τελικά, γιατί δεν προφταίνουμε και αυτό. Και μετά ξεκινούμε. Στους δρόμους. Στους δρόμους, για να έχω επαφή με τους χαλανδραίους, για να πάω στο εκλογικό μου κέντρο να δω τι γίνεται, για να γίνουν οι δουλειές της ημέρας με τους ανθρώπους που δουλεύουν για μένα. Είμαι παιδιά όπως τα παιδιά που βλέπεις εδώ, δηλαδή με τους υποψήφιους μου, που για όλους αγωνιώ. Όλους θέλω να τους δω δίπλα μου και θα είναι δίπλα μου, είτε εκλεγούν είτε όχι. Γιατί για όλους θα υπάρχει ρόλος την επόμενη μέρα και ειδικά για τους νέους όπως αυτούς που με συνοδεύσαν σήμερα, θα υπάρξει για πρώτη φορά γραφείο νεολαίας στο Δημαρχείο. Okay. Ναι, θα ιδρύσουμε γραφείο νεολαίας ούτως ώστε τα προβλήματα να είναι να καταγράφονται κατευθείαν και οι ιδέες να καταγράφονται κατευθείαν και να μην μένει μόνο στο λόγο ότι και εγώ ξέρεις είμαι με τους νέους και δεν ξέρω τι. Και να γίνει και μια γραφικότητα στο τέλος. Το καταλαβαίνω. Που να φτάσει στον πρόεδρε. Στον πρόεδρο. Ναι, το λέω και το ξαναλέω γιατί εμένα αυτό μου φαίνεται μεταμφιεσμένο. Ναι, δεν πήγε και καλά ούτως ή άλλως. Εγώ αγάπη μου, θα μπορούσα να έρθω ντυμένος, όχι ακριβώς όπως εσύ. Εντάξει, θα ήταν λίγο ακραίο. Θα μπορούσα να έρθω ντυμένος και διαφορετικά, αλλά σκέφτηκα ότι ξέρεις, δεν θέλω να παραστήσω τον νέο. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Το τρελονιάτο. Θέλω να δώσετε μια συμβουλή στους νέους που σκέφτονται να ασχοληθούν με την πολιτική. Εμένα δική μου συμβουλή, θα σ' αρέσει τώρα αυτό, γιατί ξέρω και τις ιδέες σου, ή τέλος πάντων τις υποψιάζομαι, είναι σε αυτούς τους νέους να είναι φιλελεύθεροι, με την ουσία του φιλελεύθερου. Και όχι όπως το έχουμε στην Ελλάδα, δηλαδή. Και όχι όπως το έχουμε στην Ελλάδα, που είναι έντεχνα νομίζω, παραποιείται, να είναι δηλαδή φιλελεύθεροι που θα πει και ελεύθεροι τελικά. Ελεύθεροι στο πνεύμα, ελεύθεροι στην ψυχή και στην καρδιά, αλλά με τους κανόνες που κάνουν μια κοινωνία να κινείται πιο υγιώς. Okay. Πιο σωστά, σωστά. Και πιο και οργανωμένα και χαρούμενα. Ωραία. Μακάρι παραπάνω νέα παιδιά, όπως βλέπουμε και εδώ πέρα, τους συνεργάτες σας να ασχοληθούν με την πολιτική. Εγώ θέλω να δω άτομα της γενιάς μου να ασχολούνται όντως. Έχετε εσείς κάποια ερώτηση να κάνετε για μένα? Πάντα ρωτά τους καλεσμένους προς το τέλος. Νεφέλη. Θέλετε να με ρωτήσετε κάτι εσείς? Μου αρκεί ότι αυτό το πλάσμα που είναι απέναντί μου θα βάλει καπέλο δημοτικού υπαλλήλου. Και θα πάω να κόψω τις κλίσεις. Και θα έρθει να κόψει κλίση στο γαλάνδρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ρώματο. Σας εύχομαι καλή τύχη. Ευχαριστώ, γλυκιά μου. Και μακάρι να σας δούμε δήμαρχο. Μαζί θα είμαστε, θυμίσου. Εννοείται, εγώ στις κλίσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, φιλάκια πολλά.